Κάρνος, online μελέτη για όλα τα παιδιά και βρισκόμαστε παιδιά στο 5ο επαναληπτικό κεφάλαιο και την υπενθύμησή μας πάνω στους δεκαδικούς αριθμούς, τα δεκαδικά κλάσματα και τα ποσοστά. Πρώτο πρόβλημα από το τετράδιο εργασιών. Πόσα γραμμάρια λέει πρωτεΐνης περιέχονται σε 75 γραμμάρια ταχυνιού. Λοιπόν, αυτό είναι παιδιά το ταχύνι, το οποίο λέει, έχει. Μας έχει δώσει παιδιά ένα πίνακα που μας έχει δώσει τα διατροφικά στοιχεία σε 15 γραμμάρια ταχυνιού. Δηλαδή σε μια κουταλίτσα της σούπας. Λοιπόν παιδιά, σε ένα κουταλάκι ταχύνι, το οποίο κουταλάκι έχει πάνω του 15 γραμμάρια ταχυνιού, σε αυτό το κουταλάκι παιδιά τι μπορεί κάποιος να κερδίσει. Αν κάποιος φάει παιδιά ένα κουταλάκι ταχύνι, θα πάρει ενέργεια 89 κιλοκάλ. Είναι οι μονάδες που μετράμε την ενέργεια. Πρωτεΐνη, θα πάρει 2,6 γραμμάρια πρωτεΐνης. Υδατάνθακες, θα πάρει 3,2 γραμμάρια σε υδατάνθακες. Και σε φυτικές ίνες, θα πάρει 1,4 γραμμάρια. Βλέπετε λοιπόν παιδιά, με μία κουταλιά της σούπας, αν φάει κάποιος μία κουταλιά ταχυνιού, δηλαδή αν φάει κάποιος παιδιά 15 γραμμάρια ταχυνιού, τόσο έχει μια κουταλιά της σούπας, θα προσλάβει όλα αυτά παιδιά τα συστατικά. Ωραία. Ναι, αυτά παιδιά είναι σε 15 γραμμάρια ταχυνιού. Σε 75 γραμμάρια ταχυνιού μας ρωτάει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης περιέχονται. Πρωτεΐνη, έτσι. Οπότε παιδιά, την άσκηση την ενδιαφέρει η πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη πόσο μας λέει ότι είναι? Έχουμε λέει 2,6 γραμμάρια πρωτεΐνη σε 15 γραμμάρια ταχυνιού. Δηλαδή παιδιά, σε 15 γραμμάρια ταχυνιού περιέχονται πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης? 2,6 γραμμάρια πρωτεΐνη. Ωραία, ωραία, τέλεια. Ωραία. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε σε 15, εμείς παιδιά θέλουμε σε πόσα? Σε 75. Σε 75 γραμμάρια ταχυνιού, παιδιά, πόσα γραμμάρια πρωτεΐνες περιέχονται? Λοιπόν παιδιά, αυτό το ερωτηματάκι, κοιτάξτε παιδιά, είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να παρατηρήσουμε το εξής. Λοιπόν, 15 γραμμάρια ταχυνιού είναι, όπως λέει πάρα πολύ σωστά η άσκησή μας, μία κουταλιά της σούπας. Δηλαδή 15 γραμμάρια παιδιά είναι ένα κουταλάκι, έτσι, ένα κουτάλι, ένα κουταλάκι, ένα κουτάλι. Ένα κουτάλι λοιπόν της σούπας περιέχει 2,6 γραμμάρια πρωτεΐνη. Λοιπόν, τα 75 γραμμάρια παιδιά, για να το σκεφτούμε λιγάκι. Όταν λέμε παιδιά 75, τι εννοούμε? 15 και άλλα 15 και άλλα 15 και άλλα 15 και άλλα 15. Όλα αυτά δεν μας κάνουν τα 75. 15 και 15 30 και 15 45 και 15 60 και 15 75. Άρα παιδιά, με 75 γραμμάρια ταχυνιού έχουμε πόσα κουταλάκια της σούπας? Αφού το ένα κουταλάκι έχει 15 γραμμάρια, δείτε παιδιά πόσα τέτοια κουταλάκια μαζέψαμε. Ένα κουταλάκι, δύο κουταλάκια, τρία κουταλάκια, τέσσερα κουταλάκια, πέντε κουταλάκια. Δηλαδή παιδιά, τα 75 γραμμάρια ταχυνιού είναι 5 κουταλάκια της σούπας. Ναι παιδιά, 5. 5, γιατί παιδιά το 75 πώς γράφετε? 5 φορές το 15. 5 φορές δεν είναι? 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι λοιπόν παιδιά, γιατί ο δάσκαλος σας κάνει παιδιά αυτή την εισαγωγή? Γιατί παιδιά, από τη μία η άσκηση μας έχει δώσει ότι τα 15 γραμμάρια ταχυνιού περιέχουν 2,6 γραμμάρια πρωτεΐνη, και από την άλλη ζητάει να βρούμε τα 75 γραμμάρια ταχυνιού πόσα γραμμάρια πρωτεΐνη έχουν. Μα το 75 δεν είναι 5 φορές το 15? Άρα παιδιά, τι βλέπουμε? Ότι τα γραμμάρια από 15 έγιναν 75. Δηλαδή παιδιά, πενταπλασιάστηκαν.
Άρα δεν θα έχουμε και πενταπλάσια γραμμάρια πρωτεΐνη. Ενώ είχαμε 2,6, τελικά δεν θα έχουμε το πενταπλάσιο. 5 φορές το 2,6 δηλαδή. Πόσο κάνει 5 φορές το 2,6? Ή αν θέλετε παιδιά, 2,6 επί 5. Πόσο κάνει? 5 επί 6 μας κάνει πόσο παιδιά? Προπαίδεια, πάμε παιδιά στην προπαίδεια. Πού το λέει, να το. 6 φορές το 5 ή αλλιώς παιδιά 5 φορές το 6. Πόσο κάνει? 30, δεν κάνει? 30. Άρα παιδιά, 5 φορές το 6 ή 6 φορές το 5 μας κάνει 30. Γράφουμε το 0, κρατάμε 3. 2 επί 5 μας κάνει πόσο? 2 επί 5 παιδιά μας κάνει 10. Να το. 5 επί 2 μας κάνει 10. Να το, εδώ. 2 επί 5 μας κάνει 10, έτσι. 10. 2 επί 5 μας κάνει 10 και άλλα 3 τα κρατούμενα, άρα έχουμε παιδιά συνολικά 13. Και επειδή εδώ έχουμε ένα ψηφίο μετά την υποδιαστολή, ένα ψηφίο θα βάλουμε και στο αποτέλεσμα μετά την υποδιαστολή. Άρα η υποδιαστολή παιδιά θα πάει εδώ, ώστε μετά την υποδιαστολή να έχουμε ένα δεκαδικό ψηφίο. Άρα παιδιά το αποτέλεσμα είναι 13,0, επειδή όμως έχουμε πει ότι τα μηδενικά που γράφουμε στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Άρα παιδιά μπορούμε κάλλιστα να το γράψουμε και σκέτο 13. 13 λοιπόν τι? Γραμμάρια πρωτεΐνη, όπως ακριβώς ζητούσε παιδιά η άσκησή μας, έτσι, περιέχονται σε 75 γραμμάρια ταχυνιού. Άρα έχουμε 13 γραμμάρια πρωτεΐνης. Λοιπόν, τόσο όμορφα και τόσο απλά παιδιά βλέπετε λοιπόν ότι απαντήσαμε παιδιά στην άσκησή μας, ένα πρόβλημα καθημερινής φύσεως από το σχολικό μας βιβλίο, παρέα με τους δασκάλους σας της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά παιδιά όλους σας, να είστε πάντα μα πάντα καλά παιδιά. Καλή συνέχεια να έχετε.